Πώς πάει? Αγχωμένη με το γάμο? Έτσι και έτσι. Εσύ? Εγώ? Τι άγχος να έχω με το γάμο εγώ. Σωστά. Τελικά τι αποφάσισες? Για ποιο πράγμα? Στη δεξίωση μετά το γάμο θα είσαι με το σώι του γαμπρού με τα ξαδέρφια σου ή να σε βάλω στους δικούς μου καλεσμένους? Ποια ξαδέρφια μου? Δεν ξέρω και τα ονόματά τους. Εγώ από όλα σου τα ξαδέρφια ξέρω μόνο τον Γιώργο. Το Γιώργο? Μαρίνο. Το Γιώργο, ντε, που θα παντρευτώ. Το Γιώργο. Ποιος σου το είπε αυτός? Όχι, μόνη μου το έμαθα. Ο Γιώργος δεν ξέρει ότι το ξέρω. Και τι είπες όταν... Το έμαθα. Δεν έχει σημασία τι είπα τότε. Σημασία έχει τι θα πω τώρα. Τι θα πεις? Θα πω ότι... χαρήκα πάρα πολύ που εκτός από φίλες θα είμαστε και συγγενείς. Σιγά καλέ, να σ' αγκαλιάσω ήθελα. Αλήθεια? Θυμάσαι πόσο είχες ταραχτεί τότε που έμαθες ότι είμαι με τον Γιώργο? Αν θυμάμαι, λέει. Το ίδιο βράδυ όταν γυρίσαμε σπίτι και εγώ κοιμόμουνα, πήρες την Κέτη στην κουζίνα και μιλήσατε. Και μετά στήσατε και όλη αυτή την απίθανη ιστορία με την ταινία. Θυμάσαι? Τώρα αυτή ζει μεγάλο δράμα. Ποια? Η από εδώ. Η Καστανή. Γιατί ζει μεγάλο δράμα η από εδώ? Δεν έχεις καταλάβει? Η από εδώ η Καστανή έχει βάλει το φίλο της να τα ρίξει στην αποκήτη Ξανθιά για να της φάει τα λεφτά. Αλλά τώρα το έχει μετανιώσει. Α, να χαθείς χαμένη. Θυμάμαι. Όπως θυμάμαι ότι ήσουν κάθετη και δεν σήκωνες κουβέντα. Δεν ήμουν κάθετη, απλώς είχα πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Τέτοια πράγματα που έκανε. Α, να χαθείς κρόφα. Αποκλείεται, εγώ αυτά δεν τα είπα. Καταρχήν, εγώ δεν μιλάω ποτέ έτσι. Για θυμίσου λίγο καλύτερα. Εσένα, αν σου έκανε η από εδώ ό,τι έκανε στην από εκεί, πώς θα τη δούσε? Θα τη συγχωρούσε, βεβαίως θα τη συγχωρούσε. Δεν είσαι καλά. Εγώ θα τη σκότωνα την τσούλα. Μπορεί και να μιλάω έτσι σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η ιστορία είναι ότι παρότι έγινε η συζήτηση, το θέμα παρέμενε άλυτο. Οπότε η Κέτη αποφάσισε να το λύσει μόνη της. Πώς? Μου τα είπε όλα. Και πώς αντέδρασες? Ψύχρεμα. Σχεδόν ψύχρεμα. Εντάξει, δεν ήταν και ότι καλύτερο είχα ακούσει. Το θέμα είναι όμως ότι η Κέτη είχε πιστέψει και φρόντισε να σε πιστέψω κι εγώ. Και να με συγχωρήσεις. Βέβαια. Ειδικά όταν μου είπε τι έκανε τότε που κοντεύα να με διώξουν από την πυρκαγιά, που πήγε και βρήκε τη Σύση, μίλησε με τον Τζιτζίνκο και το θέμα λύθηκε. Δεν ήταν και το πιο κίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε, να εκβιάσει τον Τζιτζίνκο. Εκεί κατάλαβα ότι ενδιαφερόσουν περισσότερο για μένα. Και λιγότερο για τα λεφτά. Γιατί θα μπορούσε να με έχει αφήσει να κλαίω τη μοίρα μου και να αποχωρήσω από αυτή την ιστορία. Θυμάσαι πώς ήμουν τότε, Το θυμάμαι. Στο Γιώργο δεν είπα ποτέ τίποτα. Μάλιστα, μια φορά κάτι πήγε να του ξεφύγει, αλλά τα μπάλωσα εγώ. Είναι ανάγκη να το μεγαλώσει εσύ. Θα μπορούσα να την αναλάβει η ξαδέρφη μου. Ποια ξαδέρφη σου? Έλα, δίνε τώρα. Δεν πιστεύω να έχει καμιά ξαδέρφη σε ίδρυμα. Γιατί αν είναι αυτό, ξέχνα το. Το παιδί έχει και πατέρα, έχει και εμάς. Έχεις. Και γιατί δεν μου είπες ποτέ τίποτα? Η Κέτη μου είπε να μην το κάνω. Δεν είχε και νόημα. Τα πράγματα πρέπει να τα σκαλίζουμε όσο μας παίρνει, όχι παραπάνω. Είδες τι έπαθε και ο Ειδίποδας. Σκάλιζε τα μάτια του έβγαλε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι τρεις όλο αυτό το διάστημα
Τα σκαλίσαμε περισσότερο από όσο έπρεπε. Άλλο που σταθήκαμε τυχερές. Τι τυχερές, μήπως βρήκαμε το δελτίο. Όχι, αλλά βρήκαμε μία την άλλη. Σωστά. Γι' αυτό τώρα δεν συμφωνώ και με την απόφαση της Κέτης να γυρίσει το Σάββα. Γυρίζει πίσω σε κάτι που έχει τελειώσει. Νομίζω ότι πρέπει να τη βοηθήσουμε. Κάτι να κάνουμε. Αν δεν ήταν η Κέτη, δεν θα ήμασταν τώρα εμείς εδώ να μιλάμε. Αυτή μας βοήθησε να βρούμε το δρόμο μας και τώρα νιώθω ότι χάνει το δικό της. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ναι. Και τι σκέφτεσαι? Ότι τελικά είμαστε όντως τυχερές. Γι' αυτό και δεν φοβάμαι για την Κέτη. Να δεις που έστω και την τελευταία στιγμή θα πάρει τη σωστή απόφαση. Εγκυμοσύνη, πρέπει να προσέχεις. Δεν κάνει να μετακινήσει. Ούτε εσύ κάνει να μετακινήσει. Πώς έχουν αφήσει να τριγυρνάς τον πλανήτη ελεύθερη τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Θα κόψεις το τσιγάρο, θα κόψεις το αλκοόλ, θα κόψεις τα καυτερά. Θα κόψω το κεφάλι σου. Τι σε έχει πιάσει, παιδάκι μου, μπορείς να μου πεις? Πώς! Έχω ευθύνη εγώ για αυτό το παιδί. Είμαι η νονά του. Ο πατέρας του λείπει στο στρατό. Άρα εσένα ποιος θα σε προσέχει? Ποιος? Εγώ! Αυτό είναι που λέμε δύσκολη εγκυμοσύνη. Θα σου φέρω ένα μαξιλαράκι να βάλεις κάτω από τα πόδια σου. Δεν θέλω, δεν θέλω. Στη μέση σου. Δεν θέλω, δεν θέλω. Τι θέλεις? Να σκάσεις, γίνεται. Αχ, Θεέ μου, γιατί τα τραβάω όλα αυτά. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Φτάνει, καλέ! Δεν με θέλεις, γρανονά. Σε θέλω, σκάσε. Να πάμε το απόγευμα να δούμε μουρδιακά. Όχι, σκάσε. Καλά. Τι σκηνή γυρίζουν έξω? Το επεισόδιο πριν αυτοκτονήσει η πύραρχος. Ακόμα, τι κάνουν τόση ώρα? Τον τελευταίο καιρό στο πυροσβεστικό σώμα έχουν ακουστεί πολλά, κύριε αρχηγός. Τι ακριβώς εννοείς που πυραγιέσαι, κύριε? Κάποιοι λένε ότι έχετε ανακαλύψει τον παρανοϊκό εμπριστή και τον καλύπτετε. Δεν θα το έκανα αυτό ποτέ και το ξέρει. Κύριε αρχηγός, ξέρετε ότι μπορείτε να μου έχετε εμπιστοσύνη. Τι σας συμβαίνει? Σας βλέπω λίγο σκεφτική τον τελευταίο καιρό. Και τώρα, αυτό το σημερινό, γιατί θέλετε να πάρουμε όλη άδεια και να μείνετε μόνοι? Τι ετοιμάζετε? Στοπ! Θα το πάμε άλλη μία. Γιατί? Γιατί γελάς, Μπία? Δεν γέλασα. Γελάς, Μπία μου, γελάς. Πότε? Πότε, σε όλη τη σκηνή. Στο επόμενο επεισόδιο αυτοκτονείς και το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται να γελάς. Ξέρεις τι είναι? Απλώς ήθελα να μείνει ο κόσμος με την εικόνα της χαρούμενης Βερόνικα. Δεν βγαίνει αυτό, άλλο βγαίνει. Και τι βγαίνει? Ότι γελάνε και τα μουστάκια σου που ετοιμάζεσαι να φύγεις από το σύριαλ. Αυτό βγαίνει. Και που παντρεύουμε. Δεν με ρίχνεις, λοιπόν. Άντε, πάμε πάλι, πάμε. Μπία! Καλά. Το τελευταίο επεισόδιο το έχει φέρει ο Τζίγκος? Όχι. Άμα το φέρει, η πρώτη σκηνή που θα κάνουμε θα είναι αυτή που σκοτώνομαι, ε! Εντάξει, πρώτη-πρώτη, άντε πάμε! Εντάξει, μια στιγμή να συγκεντρωθώ, θα είμαι πάρα πολύ καλή τώρα, πάρα πολύ καλή! Άντε να δούμε! Σε 5, 4, 3, 2, 1... Αχ, κάτι ξέχασα! Μια στιγμή! Προσκλητήριο για το γάμο σου έχω δώσει που πήραγε! Καλέ την τσάντα μου, φέρε από πάνω την τσάντα μου, φέρε! Άσε το προσκλητήριο και συγκεντρώσου τώρα να τελειώνουμε! Καλά! Δεν θα γελάσω τώρα! Δεν θα γελάσω! 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Κάτι σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό, κύριε αρχηγός.
Δεν φαίνεται. Τι είπες, Γιώργο μου! Τι να πω, τι να πω. Άντε, συνεχίστε. Πάμε, πάμε. Και μη γελάς. Δεν γέλασα τώρα, γέλασα! Ε, κάτι λίγο. Καλά. Και λέει Κωνσταντοπούλου στη Λικουράκη. Βλήμα, είσαι εσύ που πας και την πέφτεις όποιον βρεις. Και την αρπάζει άλλη από το μαλλί και την πετάει από τη μια μπασκέτα στην άλλη. Πότε αυτά? Την ώρα της γυμναστικής, ντε. Και ο γυμναστής που ήτανε? Με τη χημικού. Και βγαίνει έξω όλο το σχολείο από τις φωνές και τις χωρίζουνε. Και ψάξε, ψάξε, βρήκανε και το γυμναστή με τη χημικού. Φοβερό. Και το καλύτερο δεν το ξέρεις. Έτσι όπως τους πιάσανε ξεβράκο τους. Αυτή φόραγε όρουχα. Αυτός ήταν γυμνός. Έρχεται και η γυναίκα του Λυκειάρχη και τους κάνει και αυτή τσακωτούς. Εκεί. Τι εκεί, ρε, αφού τα είχανε. Καλά, δεν σου λέω τι έγινε. Του ρίχνει εκεί δύο σφαλιάρες ξεγυρισμένες και μετά πέφτει στην αγκαλιά του άντρα της μετανιωμένη. Απίστευτο! Τα καλύτερα έχασες, μεγάλε. Δεν πειράζει. Καλά, εσύ δεν σκέφτεσαι να ξαναγυρίσεις? Μπα. Τώρα έπιασα και δουλειά. Και το απολυτήριό σου! Δεν βαριέσαι. Οχ, γεια σας. Γεια σου. Πώς από εδώ, παιδιά? Ψώνια, ψώνια! Ήρθανε να με δούνε και τα λέγαμε, αλλά τώρα φεύγουνε. Παιδιά, τα λέμε μετά, γεια. Λαζάρου. Είναι. Να ξέρεις ότι δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά που έγιναν με σένα και την Τόγκα της προάλλης στην τάξη. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Πάντως, και αυτή δεν ήρθε σήμερα στο σχολείο. Δεν ήρθε? Όχι. Καλά, πήγαινε τώρα, πήγαινε. Γεια. Γεια. Ξαναγύρνα στο σχολείο. Πήγαινε, πήγαινε. Καλά, τα λέμε. Γεια. Σου λείπει το σχολείο, ε? Και το σχολείο μου λείπει. Και η κυρία μου λείπει. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Λοχαγέ. Τι έκανε πάλι? Ναι, 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 ναι. Κάντε δουλειά σας. Περιμένω. Κυρία Σουλά. Τι? Η κυρία Κέτη. Δεν πήγε στο σχολείο σήμερα. Γιατί? Δεν ξέρω. Ήθελα να με αγαπάς. Και χαίρομαι που τώρα, έστρα από τόσο καιρό, αυτό έγινε. Ας μείνουμε όμως εδώ. Δεν θέλω να τη χάσω αυτή την αγάπη που βρήκα από σένα, από την Πία και από τη Σούλα. Αλλά δεν θέλω να χάσω και την Κέτη, που ξαναβρήκα ύστερα από πολύ καιρό. Είμαι καλά και ξέρω ότι στο χέρι μου είναι να είμαι πάντα καλά. Θα μου λείπετε, θα σας σκέφτομαι και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κέτη. Με παράτησε. Δεν σε παράτησε. Πώς δεν με παράτησε? Μάζεψε τα πράγματά της, άφησε και το σημείωμα. Το κινητό της είναι κλειστό. Με παράτησε. Κοίτα, επειδή εμείς ξέρουμε πως είναι να σε παρατάνε, δεν είναι έτσι, σε διαβεβαιώ. Και πως είναι? Δεν θες να ξέρεις. Σαββά, η Κέτη έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Είδε το παρελθόν της, πέταξε τα σκάρτα κομμάτια και κράτησε τα καλά. Εγώ είμαι σκάρτο κομμάτι. Παλιά ήσουν, όχι τώρα. Αυτό το Σάββα θέλει να κρατήσει λοιπόν. Αυτόν που την αγάπησε και την νοιάστηκε. Αλλά φοβήθηκε πως αν έμενε μαζί σου, κάποια στιγμή θα γυρνούσε ο παλιός. Το κυριότερο είναι ότι κράτησε αυτό που θέλει να κρατήσει από τον εαυτό της. Γι' αυτό μην την κατηγορείς τώρα που έφυγε. Πρέπει να πάμε να τη βρούμε. Όχι, θα γυρίσει όποτε θέλει αυτή. Στο γάμο, ελπίζω. Ποιο γάμο? Α, δεν το είπα, ε. Το ξέχασα. Παντρεύεσαι. Τι το ήθελες κι εσύ τώρα αυτό? Αμάν κάνουμε να το συνεφέρουμε από το ένα, του τσαμπουνάς και το δεύτερο. Εντάξει, συγγνώμη. Πάντως παντρεύομαι, ναι, τον Γιώργο. Το σκηνοθέτη. Γιατί? Γιατί θέλω να κάνω ταινία. Γιατί τον αγαπάω. Το σκηνοθέτη. Από πότε? Σαββά, έχεις χάσει πολλές συνέχειες. Αυτό πάντως που πρέπει να θυμάσαι είναι πως όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία είχες πλάι σου τρεις γυναίκες που σε μισούσαν. Και αυτό το μίσος πια δεν υπάρχει. Γιατί τώρα σε αγαπάμε και οι τρεις. Αλήθεια? Ναι. Γι' αυτό μην τα βάζεις με την τύχη σου. Γιατί όσο κι αν σου φαίνεται περίεργο, στην τελική σου φέρθηκε καλά. Το πρωί θυμήθηκα κάτι. Τι? Είχαμε πάει εμείς μαζί διακοπές στην Κρήτη. Ναι. Και σκάφησε μόνη στο ξενοδοχείο με πυρετό και είχα φύγει. Καλά αυτό, θυμήθηκες? Αυτό. Και ντράπηκα πολύ. Έλα μου, Σάβα, μην ντρέπεσαι. Αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Κοίτα να γίνεις εσύ καλά και καμιά μας δεν πρόκειται να σε κατηγορήσει για τίποτα. Ό,τι κακό είχαμε μέσα μας για σένα, πάει, έφυγε. Κύριε
Κυρία Βία! Ήρθανε! Ήρθανε! Τα κείμενα? Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, άντε να γυρίσω τις σκηνές μου να φεύγω από εδώ μέσα. Γιατί τ' άργησε τόσο? Δεν λες που τα άφηνε τελευταία ώρα. Λυπάστε που φεύγετε. Δεν με βλέπεις. Ράκος είμαι. Είμαι περίεργη να δω με τι τρόπο με σκοτώνει. Δεν πιστεύω να είναι κανένα εξωτερικό και να έχουμε τρεχάματα. Αχ, αν είναι εξωτερικό, εύχομαι να είναι στη Σουηδία. Έχω συγγενείς εκεί. Εξωτερικό γύρισμα εννοεί. Α, άξινος. Για δείτε τι γράφει. This and this, 14 euros. Πόσο της τα αφήνεις? 14 ευρώ. Λίγα της λες, 20 να της πεις. Πώς είναι το 20? Άσε με βρε μαμά να κάνω τη δουλειά μου. Αφήστε τον κυρία Λαζάρου, καλά τα λέει. Mm. Σου φαίνεται και ακριβά. Λες και έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο οι απολύτιστοι. Δεν μου λες Αμερικάνα είναι? Τι λες μαμά? Εσύ, Αμέρικα, Αμέρικα. No, I'm from Canada. Τι μου είπε? Από τον Καναδά. Ίδια κουμάσια είστε κι εσείς. Τι λες ρε μαμά, θα φύγει. Στα τσακίδια. Κυρία Λαζάρου, συμφωνώ μαζί σας εν μέρη, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθάτε τον Ασημάκη να μάθει τη δουλειά. Μα τι λέτε τώρα? Αν δεν τον βοηθήσω εγώ που είμαι μάνα του, ποιος θα τον βοηθήσει? Αχ, γι' αυτό ήρθατε εδώ σήμερα πρωί-πρωί. Τι, για να δω τα μούτρα φτηνής. Κοίτα πώς το κοιτάει. Εσύ, έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο, κακομοίρα μου? Excuse me, ma'am. Α, τι γλωσσού. Είδε γλώσσα που μου έβγαλε. Τι μου είπε? Συγγνώμη. Α, να τη ζητήσω και συγγνώμη. Λες και έκανα κάτι. Α, για άκου να σου πω. Τι έκανες, βρε μαμά, έφυγε. Άστι, μωρέ, να χαθεί, να χάνεται. Κύριε Λαζάρου, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά είστε λιγάκι. Πώς να το πω. Αντιτουριστική. Και δεν κάνετε καλό και στον Ασημάκη. Όχι, να αφήνω να μπαίνει οποιαδήποτε εδώ μέσα να μου τον περνάει για κότσο. Δεν με περνάνε για κότσο, ρε μάνα. Σκασμός εσύ, δεν ξέρεις. Τα είδατε? Είδα, δεν σε αφήνω να πνεύσεις. Κυρία Λαζάρου μου, να σας πω. Δεν έρχεστε λιγάκι εδώ να καθίσουμε, να πιούμε και ένα καφεδάκι παρεΐτσα και να αφήσουμε και τον Ασημάκη να μάθει τη δουλειά? Ε, και αν χρειαστεί κάτι, το βοηθάμε εμείς, έτσι. Τέλος πάντων. Ωραία, μπράβο. Δεν θα σηκωθείτε? Καλά. Άντε να δούμε. Hello. Ω, τι είναι αυτό το τσιντσαντσούν? Καλά, δεν τους χωνεύω αυτούς. Είναι και τσιγκούνιδες. Τώρα θα δεις. Να μου λες Βιετνάμ, Βιετνάμ. No, Καναδά. Ναι, καλά, ξέρουμε, έτσι είναι οι Καναδέζοι. Λες και δεν ξέρουμε από Καναδέζους. Τώρα ήταν μία και την ξαπόστειλα. Ασημάκη, η μάνα σου δεν υποφέρεται. Το ξέρω. Το ξέρεις, αλλά κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Πρώτον, γιατί είσαι 24 χρονών παλικάρι και σου συμπεριφέρεται σαν να είσαι μωρό. Και δεύτερον, γιατί αν συνεχίσει έτσι, προβλέπω να μου στέλνουν ταξιδιωτική οδηγία όλα τα κράτη και να μου το κλείνουν το μαγαζί. Κυρία Μπία, τι γράφει? Καταρχήν, γιατί δεν σας σκοτώνει? Έλατε. Αυτό πάλι εδώ τι είναι? Υποπυραγό σακελαρίου. Πρέπει να ειδοποιήσουμε πηγόντως το όχημα 4. Η Γιορτάγκα έφερε το βάζο. Ποια είναι η Γιορτάγκα, παιδιά? Πού να ξέρω, και την αναφέρει και συνέχεια. Εδώ, κοίτα. Η Γιορτάγκα φοράει ωραία μπλούζα σήμερα. Της Γιορτάγκας ο ποπός είναι τόσο πεταχτός. Καλή, τι είναι αυτά? Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι το πιο ωραίο επεισόδιο. Α! Εδώ δείτε, σκηνή 14. Ο Κούλης και η Φιφίκα κάνουν τραμπάλα. Φιφίκα, τι κάνεις, Κούλη? Κούλης, καλά. Τα έμαθες για την Αντιγονούλα? Φιφίκα, τι? Κούλης, έπεσα την τζουλήθρα και έσπασε το ποδαράκι της. Φιφίκα, α, την καημένη. Ωραία σκηνή! Τι είναι αυτά, παιδιά? Ποιος Κούλης, ποια Φιφίκα? Εδώ, κοίτα. Σκηνή 11. Η Γιορτάγκα και η Βερόνικα τρέχουν ανέμελες στο δάσος, τσαλαβουτώντας τα λασπόνερα. Πώς θα το γυρίσω καλά εγώ αυτό? Καταρχήν, ποια είναι αυτή η Γιορτάγκα? Δεν το εξηγεί πουθενά. Τι είναι, φίλη μου, εχθρή μου? Δηλαδή, όταν τσαλαβουτάω στα λασπόνερα, τι αισθήματα έχω για αυτήν, φιλικά ή εχθρικά? Μα δεν είναι αυτό το θέμα μας, κυρία Μπία, τώρα. Εδώ γράφει λαντάλλον. Μπία! Γιώργο, τι κείμενα είναι αυτά? Καταρχήν, εγώ γιατί δεν πεθαίνω? Και ποια είναι αυτή η Γιορτάγκα? Τα διάβασε. Τα διάβασα και δεν κατάλαβα λέξη. Μπία μου, έχει συμβεί κάτι και θέλω να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία. Ο Τσιτσίγκος δεν είναι καλά. Τι έχει? Έπαθε μαλάκινση. Γιατί, δεν είχε? Χθες για 2 ώρες δεν είχε καμία επαφή, ήταν σε κόμμα. Αχ, σε ποιο! Μπορεί να είμαστε στο ίδιο! Μη μιλήσεις τώρα για λίγο. Για λίγο μη μιλήσεις. Και δεν μου λες, Γιώργο, πότε θα γίνει καλά να μου γράψεις το φινάλε? Δεν ξέρω, μέχρι να γίνει πάντως, δεν μπορείς.
Τι δεν δε μπορώ, δεν μπορώ, όταν λες δεν μπορώ να αποχωρήσω. Δεν το πιστεύω αυτό που, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Εγώ πρέπει να φύγω από τη σειρά. Εγώ τώρα θέλω να φύγω από τη σειρά. Κύριε, πρέπει να φύγω. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Δεν ηρεμήσω. Για να ηρεμήσω πρέπει να αποχωρήσω. Να αποχωρήσω για να παντρευτώ. Εγώ πρέπει να ηρεμήσω, να αποχωρήσω και να παντρευτώ. Έτσι γίνονται. Εγώ τώρα θα βγω έξω. Να αρχίζω να φωνάζω. Βία μου, το κανάλι έχει δώσει εντολή να μην γίνει γνωστό αυτό το θέμα, έτσι. Και τι θα γίνει, δηλαδή. Θα τσαλαβουτάω με τη γιορτάγκα στα λασπόνερα και πού θα βρούμε γιορτάγκα. Και πού θα βρούμε λασπόνερα. Και πού θα βρω κι εγώ μια καραμπίνα να πάω να την ανάψω να τον καθαρίσω. Γιατί επίτηδε το κανάλι, έχει πέσει σε κόμμα επίτηδε για να με εκδικηθεί. Γιατί Αχ, δείτε! Το κείμενο έχει ένα λάθος. Έχει γράψει το υποβόσκο το βόμιο μέγα. Για να δω. Πού το γράφει αυτό? Ποια? Ποια γιορτάνκα? Μην κλαις, παιδί μου, ηρέμησε. Ποιος είναι? Η Μπία. Τι έπαθε? Δεν καταλαβαίνω. Ναι, Μπία! Μπία! Το κλείσε. Τι είπε? Κάτι έγινε στην πυρκαγιά με κάτι κείμενα. Δεν κατάλαβα. Δεν μου λες? Η μάνα σου ακόμα μαλώνει με τους Ιταλούς έξω? Όχι, όχι, σταμάτησαν. Καιρός ήτανε. Να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν τους συμπαθεί τους ξένους. Όχι με αυτό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι που δεν σε αφήνει να είσαι ανεξάρτητος. Θες να της μιλήσω? Μπορείτε. Θα μπορέσω. Ναι. Ω, τι κάνετε, κύριε Λοχαγέ. Σωστά. Τι κάνεις, Γιάννη, καλά? Πάλι έφυγε. Καλά, μην ανησυχείς. Αν πάρει τηλέφωνο θα του πω να γυρίσει πίσω. Α, όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια. Ο λοχαγός του Χωσέ. Έφυγε πάλι κρυφά? Όχι, φανερά αυτή τη φορά. Χτύπησε τον αλφαμίτη και την κοπάνισε. Αν πάρει ποτέ αυτός απολυτήριο, εμένα μου τρυπήσει τη μύτη. Μα τι διάολο υπουργείο είμαστε. Σενιόρα Σουλά, ο Χωσέ είμαι. Πού είσαι, βρε? Το ξέρεις ότι σε ψάχνουν? Χάστηκα. Σενιόρα Σουλά, με κούρεψαν. Καλά σε έκαναν. Σενιόρα Σουλά, θα φύγω από το στρατό. Και που κάθεσαι, όλο έξω είσαι. Δεν περνάω καθόλου καλά. Με κούρεψαν. Και όλη μέρα σφουγγανίζω. Τι να κάνουμε, αυτά έχει εκπαίδευση. Τι εκπαίδευση? Εγώ εδώ έπρεπε να έρθω για να μάθω να σφουγγανίζω. Πριν δεν ήξερα. Θα έλεγα τώρα. Γιατί δεν με μαθαίνουν για τα όπλα? Άμα έρθουν οι Τούρκοι, τι θα κάνω? Θα τους ρίξω κλωρίνα? Αυτό έλειπε, να σου δώσουν και όπλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγαινε σήμερα πίσω και θα δω τι θα κάνω. Θα μιλήσω εγώ στο λοχαγό. Άντε, γεια. Μέσα σ' όλα, εγώ και αυτόν, κατάλαβες? Πάντα έτσι ήσασταν. Πώς? Έτσι βοηθούσατε όλο τον κόσμο. Μπα. Ντρέπομαι λιγάκι που το λέω, αλλά μόνο τον εαυτό μου κοιτούσα κάποτε. Τώρα όμως? Τώρα, όχι. Με πήρε η Κέτη τηλέφωνο. Αλήθεια? Πού είναι? Στη μητέρα της. Στο μοναστήρι. Τότε να πάω να τη βρω. Να την αφήσει ήσυχη. Τα είπαμε αυτά. Εξάλλου θα γυρίσει. Πότε? Δεν ξέρω. Στο γάμο της Μπίας. Πώς αισθάνεσαι που παντρεύεται? Καλά. Μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν πρόκειται να είναι ευτυχισμένη. Έτσι, μπράβο. Εσύ? Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή σου? Αν υπήρχε, τι θα έλεγες? Ό,τι λέω και για την Μπία. Αχ, μωρέ Σάβα. Καλός είσαι τελικά. Βαθιά μέσα σου είσαι καλός άνθρωπος. Αλλά στην επιφάνεια έβγαιναν άλλα κάποτε. Τώρα έθαψες την επιφάνεια και σου βγήκε η καλοσύνη. Αρχίζω και θυμάμαι. Αλήθεια? Ναι, ναι. Όταν συγκεντρώσω τη σκέψη μου σε κάτι και είμαι απερίσπαστος, τότε αρχίζουν και μου έρχονται ολοκάθαρες εικόνες. Από τα παιδικά μου χρόνια, από το στρατό, από τους γάμους μου. Από το Τζόκερ τίποτα? Μπα. Ποιος το λογαριάζει το Τζόκερ τώρα πια? Εσύ το λες αυτό. Μέσα στα άλλα, είπα και αυτό. Θα έρθεις στο γάμο? Ναι, αμέ. Εσύ πώς θα πας? Με το αμάξι μου. Θες να περάσω να σε πάρω? Όχι, άλλο εννοώ. Θέλεις να σε συνοδεύσω? Να με συνοδεύσεις. Καλά. Μην πάει το μυαλό σου όμως το πονηρό. Θα με συνοδεύσεις μόνο. Εντάξει. Άντε, φεύγω τώρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και συγγνώμη για όλα. Κι εγώ συγγνώμη για όλα.
κύριε Τσιτσίγκο, έχετε επισκέψεις? Καταλαβαίνει. Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Σήμερα μάλλον προς το όχι το βλέπω. Μην τον κουράσετε πολύ. Λοιπόν, πάω, αν είναι με φωνάζετε και έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι, εντάξει. Γιορτάγκα θα φωνάξετε, θα έρθω αμέσως. Εσύ είσαι η Γιορτάγκα. Με ξέρετε. Απ' έξω και ανακατοτά. Από πού βγαίνει αυτό το όνομα? Είναι της γιαγιάς μου από τη Βουλγαρία. Α, μάλιστα. Κατάλαβες, γι' αυτό τον μπέρδευε. Είναι και το μαλλί που τον αποσυντονίζει. Mm. Αυτή είναι αυτή στη εγώ. Θα σου πω, Γιορτάγκα, αυτό το μαλλί είναι να το βάψεις ή να το κάψεις. Τι πράγμα? Άκουμε εμένα που σου λέω, αλλιώς μας βλέπω και τις δυο να τσαλαμπουτάμε στα λασπόνερα και να μην γνωρίζει και κανείς ποια είναι πια. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω, αν είναι με φωνάζετε. Εντάξει. Κυρία Τσιτσίγκο. Κυρία Τσιτσίγκο. Κυρία Τσιτσίγκο! Δεν είναι κουφός, Μπία μου, εγκεφαλικό έπαθα άνθρωπος. Είμαι η Μπία Ιμπέκου. Βερόνικα. Πύραρχος. Που έπρεπε να έχω πεθάνει και έχω πάθει τον απέθαντο. Δεν μιλάει. Γιορτάγκα! Μίλησε. Δόξα τω. Γιορτάγκα! Άστε τώρα τη Γιορτάγκα, τώρα εμείς εδώ μιλάμε. Θέλω να μου φέρει το δερέ μου. Το δερέ μου. Κανένα πρόβλημα. Έχω φέρει εγώ. Έχω φέρει και πορτοκαλαδίτσα και ζελέ και κρεμούλα. Κύριε Τσιτσίγκο, πρέπει να γράψετε το φινάλε μου. Να με πεθάνετε, να με τελειώσετε, να πάω να κάνω το γύρισμα, να πάω να παντρευτώ. Παντρευτε. Πού κοιτάει? Προσπαθώ. Δεν θέλω να ζήσω, κύριε Τσιτσίγκο. Να πεθάνω θέλω. Σας παρακαλώ, γράψτε μου το φινάλε μου. Το μαρτύριο του Ταντάλου τραβάω τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, γράψτε κάτι. Μια τάκα να πεθαίνω. Σας παρακαλώ, αλλιώς κοντεύω να τρελαθώ. Σας παρακαλώ. Ηρέμησε, Μπία μου, ηρέμησε. Γιορτάγκα! Λύσσα κακιά. Γιορτάγκα και Γιορτάγκα. Άστε τώρα τη Γιορτάγκα. Πού κοιτάει? Εδώ. Εγώ μιλάω. Εδώ, εδώ, εδώ. Α, τι έγινε? Παίρνω το δελέ μου. Το δελέ μου. Όχι, δελέ. Ένα χαρτί και ένα στυλοφέρτο. Έτσι όπως είναι μια χαρά εδώ, τσακα τσακα να γράψει το φινάλε να τελειώνουμε. Μάλλον θα πρέπει να πηγαίνετε. Θα έρθετε μια άλλη φορά που θα είναι καλύτερα. Έλα, πάμε, Μπία. Πάμε. Αλλά να το ξέρεις. Απ' την κακία σου και τις τριμάδες το τραβάς αυτά. Επειδή τόσα χρόνια με ταλαιπωρείς. Μέσα τη γλωσσίτσα. Πάω εγώ τώρα και θα ξανάρθω. Γιορτάγκα, χάρηκα. Ποιος γάμος αύριο? Δεν πρόκειται να γίνει κανένας γάμος αύριο. Γιατί το λες αυτό? Αν δεν τελειώσει η πυρκαγιά να φύγει αυτή η γρουσουζιά από πάνω μου, εγώ δεν παντρεύομαι. Καλά, δεν μπορεί να γράψει τίποτα, ούτε τη σκηνή της αυτοκτονίας. Αυτός τώρα να γράψει σκηνή, το πιθανότερο είναι να γράψει ότι η Γιορτάγκα μπαίνει μέσα στο γραφείο της Βερόνικα και τρώνε μαζί ζελέ. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Γι' αυτό είσαι έτσι. Γι' αυτό και για την Κέτη. Γιατί τι έγινε με την Κέτη? Γιατί πήρε ένα τηλέφωνο και δεν πήρε εμένα. Δεν πρόκειται να έρθει στο γάμο σου, λες το λέω. Να δεις που δεν θα έρθει. Γιατί? Να με έχει συγχωρήσει. Για ποιο πράγμα? Εκείνο το βράδυ που μου είπε για σένα και τον Γιώργο, μιλήσαμε και για άλλα πράγματα. Και της είπα κάτι που δεν της το είχα ομολογήσει ποτέ. Ότι όταν τα έφτιαξα με τον Σάβα, ήξερα πολύ καλά ότι είναι παντρεμένη. Τους είχα δει και μαζί. Αλλά δεν με ένιωξε. Τόσο επιπόλαιη ήμουνα. Και όταν τη ζήτησα να με συγχωρήσει, ξέρεις τι μου είπε? Τι σου είπε? Καληνύχτα. Χαζομάρες. Μερικά πράγματα σου λέει δεν ξεχνιούνται. Χαζομάρες, είπα. Αν ήξερες τι μου έχει πει Κέτη κατά καιρούς για σένα, δεν θα τα έλεγες τώρα αυτά. Όχι μόνο σε έχει συγχωρήσει, σε αγαπάει. Δεν το έχεις καταλάβει ότι έχουμε γίνει σαν οικογένεια. Κι εγώ και εσύ και η Κέτη και ο Σάβας. Να, τώρα να του ζητήσει τη βοήθειά του, αμέσως θα τρέξει. Τι να μου κάνει εμένα ο Σάβας? Δεν ξέρω, έτσι λέω. Λες? Τι? Σούλα, πλήρωσε, φεύγουμε. Γκαρσόν! Κάτσε καλέ, τι έπαθες? Εσύ κάτσε, εγώ φεύγω. Άντε, γεια.
Μία. Σαββατράχα, φεύγουμε. Πού πάμε? Θα σου πω στον δρόμο, πήγαινε ντύσου. Ναι, αλλά με διέκοψες. Είχα μια ανάμνηση από το παρελθόν και. Ποιο παρελθόν, μωρέ τώρα? Ας το παρελθόν. Τώρα κοιτάμε το μέλλον. Πήγαινε ντύσου. Καλά, πάω. Σάβα! Τι είναι? Μη λες είχα μια ανάμνηση από το παρελθόν. Το λες συνέχεια και είναι λάθος. Οι αναμνήσεις όλες από το παρελθόν είναι. Δεν έχουμε ανάμνηση ούτε από το παρόν ούτε από το μέλλον. Ναι. Ναι, είναι πλεονασμός. Πού σε ρεκέτη να με δεις να με καμαρώσεις. Τι να του πω? Ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να καταλάβεις τι έχεις στο κεφάλι του καλύτερα και από γιατρό. Μίλα. Καλά. Πώς σε λένε? Εσύ είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο Σάββας. Εσύ ξέρεις ποιος είσαι? Ξενοφόντατα. Ξενοφόντατα τον λένε. Ναι. Μπράβο, Σάββα, κέρδισε την εμπιστοσύνη του. Συνέχισε. Ναι. Έλα, Μπία, εσύ. Τι πράγμα, τι πάει να πει όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Κανόνισε γύρισμα αύριο πρωί-πρωί το χάραμα και μετά παντρευόμαστε. Και η σκηνή? Σε 10 λεπτά θα την έχω στα χέρια μου. Πώς γίνεται αυτό, ο Τσιτσίγκος? Και ο Τσιτσίγκος σε 10 λεπτά θα είναι περδίκη. Σε 20 δεν ξέρω, αλλά αυτό δεν μας αφορά εμάς. Θα έχουμε τελειώσει. Άντε, γεια! Αναμφισβήτητα, η πυρκαγιά υπήρξε η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Δεν ξέρω, ίσως η γλαφυρή γλώσσα. Οι συνεχείς ανατροπές, το σασπένς, η πένα μου. Η περίφημη πένα του Τσιτσίγκου, η Τσιτσίγκιος πένα. Όλα αυτά βοήθησαν για να γίνει αυτή η τεράστια επιτυχία και περάσαν ονόματα. Όλα τα ονόματα περάσαν από την πυρκαγιά. Πώς πάει? Μια χαρά. Ροδάνη. Τι έπαθε τώρα, γιατί έβγαλε γλώσσα? Το κράνος, φόρα του. Και θεαματικότητες. Μιλάμε επί 11 χρόνια πρώτη στις θεαματικότητες. Πρωτιά, πρωτιά. Ποτέ δεν πέσαμε από την πρώτη θέση. Καταλάβες. Πρέπει να βλέπεις συνέχεια ένα αντικείμενο και να συγκεντρώνεται σε αυτό. Το κράνος του θυμίζει και πράγματα, είναι και γυαλιστερό. Η Βερόνικα είναι η απόλυτη ροήδα. Ο πιο ολοκληρωμένος γυναικείος χαρακτήρας που δημιούργησα. Ναι, αλλά για να ολοκληρωθεί τελείως, πρέπει και να πεθάνει, βρε ξενοφόντα μου. Έφερε το χάπι. Όχι, όχι, τώρα το χάπι, Γιορτάγκα. Πήγαινε το μέσα. Άσε τώρα που πήρε μπροστά, μη στραβώσει πάλι. Άσε η επόμενη σειρά που ετοιμάζω. Η καινούργια μου σειρά θα έχει τίτλο «Παίρνω με κόκκινο». Καλά θα είναι. Τεράστιο σου ξέ. Τέλεια. Πάω να φέρω χαρτί και στυλό. Και αυτό το καινούργιο το «Παίρνω με κόκκινο» θα είναι καλό? Αϊστορήμα. Θα το γυρίσουμε στα καινούργια πλατό, στα στούντιο που φτιάχνουμε στην Γερατέα. Πού? Στην Γερατέα. Στην Γερατέα. Στην Γερατέα. Στην Γερατέα. Στην Γερατέα. Τι έγινε, παιδιά, γιατί κολλήσαμε? Στην Γερατέα. Το είπαμε αυτό. Ωραία, ωραία, που είναι η Γερατέα. Πάμε παρακάτω. Μια στιγμή. Όχι, δεν έχει μια στιγμή και δύο στιγμές, τώρα και εγώ είμαστε. Λοιπόν. Ξενοφόντα, τώρα πρέπει να γράψεις μία σκηνούλα για να πεθάνει η Βερόνικα, να αναπαυθεί ψυχούλα της, γιατί δεν ξέρεις τι έχει τραβήξει. Έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα. Κατάλαβα. Λοιπόν, επεισόδιο 3995. Ημέρα. Σκηνή πρώτη. Βερόνικα. Βερόνικα. Με αυτό εδώ το δηλητήριο θα βάλω τέλος στη ζωή μου. Μια ζωή μοιραζεμένη ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Κακό. Μοιρασμένη ανάμεσα στο καθήκον και το έγκλημα. Τι μου μένει πια να κάνω τώρα που ξέρω ότι ο εγκληματίας που κυνηγούσα τόσα χρόνια ήταν ο ίδιος μου εαυτός.
ορκίστηκα να δώσω τέρμα στην εγκληματική του δράση. Και αυτό θα κάνω. Ξεχάσω ποτέ. Θα μου λείψετε όλοι. Έλα γρήγορα, σας ευχαριστώ. Το δάχτυλο να βάλω καλά. Το δάχτυλο. Τι ώρα πήγε, τι ώρα. Παρά 10. Γρήγορα. Πάμε στην εκκλησία, πάμε. Γεια σας. Τι πάει να πει κλειστός γάμος. Όχι ανοιχτός. Πάψε εσύ, με αυτήν μιλάω. Πάει να πει ότι έχουν καλέσει πολύ λίγο κόσμο. Δεν ήθελαν ούτε φασαρία, ούτε δημοσιογράφους, ούτε τίποτα. Ακόμα και οι γονείς τους στο Γλέντι θα πάνε κατευθείαν. Τι χαζά πράγματα είναι αυτά, από πού τα μάθανε. Από τις Ευρώπες και από τις Αμερικές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει πάντως, εγώ είμαι καλεσμένη και στο γάμο. Ναι, στη δεξίωση είσαι καλεσμένη, μαμά. Στο γάμο είμαι μόνο εγώ. Τι λες καλέ, θα σε αφήσω μόνο σου να πάθεις ηλίαση και να τρέχω στα νοσοκομεία. Η άλλη δεν ήρθε. Η Κέτη θα έρθει. Αλήθεια. Πώς έχεις δέσει έτσι τη γραμματά σου, θα σε πνίξει, παιδί μου. Μια χαρά είναι. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Α, να σου πω, κυρία Λαζάρου μου, θα τα ακούσει μέρα που είναι σήμερα. Δεν το πνίγει η γραβάτα, εσύ το πνίγεις. Το έχεις φάει το παιδί. Κάνε το ένα και κάνε το άλλο. Ως πότε. 24 χρονών είναι, δεν ξέρει αυτός από μόνος του. Μα εγώ. Σιωπή, τώρα μιλάω εγώ και θα με ακούσεις. Από σήμερα δεν θα ξαναπατήσει το πόδι στο μαγαζί. Και από εβδομάδα θα τον αφήνω και μονάχο του καμιά ωρίτσα να το κρατάει αυτός. Τι! Παναγία μου! Δεν σε βοηθάει ούτε η Παναγία τώρα που πήρα φόρα. Κανόνισε να αλλάξει τακτική με τον Ασημάκη, γιατί θα σηκωθεί να φύγει καμιά ώρα και θα τον ψάχνει. Ακούς τι σου λέω, ναι ιού. Έτσι, μπράβο. Άντε, πηγαίνετε τώρα να ανάψετε κανένα κεράκι. Κούκλος, κούκλος, πιο καλός και από τον γαμπρό. Καλά. Αυτό εννοείται. Η Μπία που είναι. Δεν ήρθατε μαζί. Όχι, εγώ ήρθα με το αυτοκίνητο της Τάμη. Το ζεύγος έρχεται με το αυτοκίνητο του Γιώργου. Καλά, συγγνώμη, έρχονται με το ίδιο αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι κρουσουζιά. Δεν επιτρέπεται να δει ο γαμπρός την ύφη με τον ηφικό. Εδώ την είδα από το πλατό σήμερα. Ο γαμπρός την πείραξε. Όχι, εγώ αυτά τα έθιμα τα κρατάω. Βέβαια. Και στους τρεις γάμους μου δεν είχα δει τα νηφικά. Δεν είδε εσύ τα νηφικά, δεν είδανε κι αυτές ποιον παίρνανε και προκόψατε. Τώρα τι ήταν αυτό, δηλαδή. Έλα, μωρέ, πλάκα κάνω. Αμέσως να αρπαχτείς και με μένα, μάλιστα. Να σου πω, στη δεξίωση, άμα αρχίσουν τίποτα ταγκό και βάλς, ξενέρωτα, ξέρεις, έχω ταυλάκι στο πορπαγκάζι. Είσαι να το στήσουμε. Εννοείται. Αυτός είσαι, κόλατο. Σινιόρα Σούλα! Μη χειρότερα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι στο χάμο, δεν θα ερχόμουν. Αλίμονο, να στεριώσω το ζευγάρι. Εδώ λέω να πετάξω σένα τη για ρύζι. Ρύζι πετάτε εσείς? Ναι, γιατί εσείς τι πετάτε? Εμείς πετάμε. Άσε καλύτερα. Δεν θέλω να μάθω, θα συγχυστώ. Θα μου πεις ότι πετάτε πατατάκια. Ρύζι πετάμε κι εμείς. Πάλι καλά. Σινιόρα Σούλα, είδες πως με κούρεψαν. Καλώς είσαι. Δεν είμαι καλός, σινιόρα Σούλα. Έτσι κοκομπάγες που έχουμε στο μαχασί είμαι. Και δεν περνάω καθόλου καλά. Πάρε τηλέφωνο το χολαργό να του το πεις. Δεν θέλω να ξαναπάω. Έλα, σταμάτα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Με τσίμισε κουνούπι! Τι καλά! Έρχεται το καλοκαίρι! Γιατί δεν μιλάς? Τι να πω, κουμπάρα. Είμαι για να πω. Κούκλος. Ευχαριστώ. Η Μπία. Έρχεται. Τις βέρες έχεις? Εννοείται. Να σου πω, έχουμε ένα πρόβλημα. Η Μπία θέλει κάποιος να τη συνοδεύσει. Δεν θέλει να έρθει μόνη της στην εκκλησία. Να πάω τότε. Όχι, θέλει να τη συνοδεύσει ο Σάββας. Ο Σάββας. Ναι, λες να έχει πρόβλημα. Εσύ έχεις? Κανένα. Σάββα. Έλα λίγο.
Σαββά, η Μπία θέλει να τη συνοδεύσει στην εκκλησία. Σε πειράζει? Να τη συνοδεύσω, ε. Μεγάλη μου τιμή. Πάντως, εγώ τα πιστεύω αυτά με τις προηγούμενες ζωές. Πήγα με την κυρία Μπία σε μια υπνοτίστρια και με έστειλε πολλά χρόνια πίσω. Και ήμουνα ένας υπότης, ερωτευμένος με μια βασίλισσα. Και ήταν και μεγαλύτερη μου. Φοβερό! Και σε ένα πόλεμο, όταν μπήκαν τα ξένα στρατεύματα στο παλάτι, πάνω που κάποιος πήγε να σκοτώσει τη βασίλισσα με το ξύφος του, εγώ μπήκα στη μέση. Και έχασα τη ζωή μου για χάρη της. Απίστευτο! Σύση! Αχ! Να πάμε κι εμείς για να μας πει τι ήμασταν. Ναι, εσύ με τη φωνή που έχεις, κουνούπι θα ήσουν, σίγουρα. Και εσύ! Ταμπλέτα. Εγώ είμαι σίγουρο ότι σε όλες τις ζωές είχα μαλλιά και τώρα σε αυτή δεν έχω. Έλα ρε μωρό, ωραίος είσαι. Δεν είμαι. Καλά εντάξει, δεν είσαι. Αλλά εγώ σ' αγαπάω και έτσι. Αλήθεια. Αλήθεια. Κάτσε λίγο τώρα έτσι. Το ξέρω ότι θα έρθεις. Γιατί θέλεις να έρθω εγώ? Γιατί είσαι κομμάτι από τη ζωή μου. Το εννοώ αυτό που λέω. Και τι? Κατάλαβα, δεν θα έρθει, ε. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Πάμε. Πάμε. Δώσ' μου το χέρι σου. Μαμά! Σαββά, τρέχεις. Μην τρέχεις τόσο πολύ. Πιο σιγά και βγάλε και τα γυαλιά. Λοιπόν, λέγε από μέσα στο γαμήλιο εμβατήριο για να παίρνεις το ρυθμό. Παμ, παμ, παραμ. Μία. Παμ, παμ. Μία. Τι έγινε τώρα, μετάνιωσες? Άμα μετάνιωσες, πάω μόνη μου. Όχι, δεν μετάνιωσα. Αλλά δεν έχω κοιμηθεί καθόλου από χτες. Τι έγινε, γιατί σταμάτησαν? Καλά, τώρα σου ήρθε να κοιμηθείς. Όχι, παιδί μου, δεν είναι αυτό. Σκεφτόμουν. Θυμάσαι τι είπε ο Τσιτσίγκος. Η κερατέα. Και η κερατέα, ρε Σάβα. Και ποιος Τσιτσίγκος. Προχώρα τώρα. Παμ, παμ, παραμ. Η κερατέα. Παμ, η κερατέα. Παμ, παραμ. Ποια κερατέα, ρε Σάβα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Προχώρα. Σήμερα παντρεύομαι. Παμ, παραμ. Μία. Παμ, παραμ. Μία. Τι είναι πάλι? Το Τζόκερ είναι στην κερατέα. If I were a rich man. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy biddy rich, idle diddle 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 man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can.